Νομίζω ότι οι προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται και καθημερινά, εφόσον κάποιοι τουλάχιστον, όπως και εσείς και άλλοι, επιμένουμε στον τα κριτικά προϊόντα να αποτελέσουν μέρος της διατροφής και για τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στα ξενοδοχεία μας. Θέλω να πω ότι αυτή τη χρονιά διαπιστώσαμε πιο συνειδητοποιημένους, ναι, αν θέλετε, και ξενοδόχους και παραγωγούς, στο να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση από αυτό που είχαμε τουλάχιστον πέρυσι. Δεν θα αναφερθώ στα παλιότερα χρόνια, αλλά τουλάχιστον από πέρυσι μέχρι φέτο έχουμε κάνει ένα καλύτερο βήμα, πιστεύω, πιο υπεύθυνα και περισσότερο συνειδητά σε αυτό το οποίο λείπει καιρό από τη σύνδεση της κριτικής παραγωγής των προϊόντων με την κατανάλωση από τους τουρίστες που έρχονται εδώ στη νησί μας. Είναι μονόδρομος ούτως ή άλλως αυτή η λύση. Είναι μονόδρομος αυτή. Και ένας καλός μονόδρομος, νομίζω, ο οποίος είναι μακρύς αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι και εγώ κατάλαβα το λάθος, αλλά πρέπει να του δοθεί και μία κατεύθυνση. Δηλαδή πρέπει να ξεφύγουμε πλέον από αυτές τις παραδοσιακές καλλιέργειες που έχουμε μέχρι σήμερα και επιμένουμε, και να δούμε ότι και άλλα πράγματα χρειάζονται. Εμείς βγάλαμε και μια κατάσταση προχθές, έτσι, μια εκτιμήση που κάναμε, ναι, σε τι προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιήσει, παράδειγμα, το ξενοδοχείο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή από κρεμμύδια, καρότα, τέτοια τα οποία, ας πούμε, δεν τα έχουμε πολύ υπόλοιψη, δεν τα βάζουν, ας πούμε, στην παραγωγική μας λειτουργία. Και αν βλέπατε τι γινόταν το Σάββατο, πραγματικά, ας πούμε, έτσι, η διάθεση που υπήρχε από τους ενδιαφερόμενους και από τη μία και από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα ζωηρό ενδιαφέρον, το οποίο πιστεύω ότι εμείς αυτό που κάναμε και μόνο δημιουργήσαμε τις συνθήκες για να αναπτυχθεί αυτό το ενδιαφέρον, να έρθει κοντά, ας πούμε, και να συζητήσουν οι δύο πλευρές. Μάλιστα. Μέσα από μια διαδικασία η οποία μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Δηλαδή, ακούστηκαν αλήθειες. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιοι παραγωγοί πέρσι που ήρθαν, δεν ήρθαν καθόλου, ναι, φέτο. Γιατί είχαν μια μεγάλη απόσταση από το κομμάτι αυτό. Άλλοι όμως, οι οποίοι είναι κοντά σε αυτή την παραγωγική διαδικασία και συζητάνε με τους αγρότες, έχουν βελτιστοποιηθεί από πέρσι μέχρι φέτο και αντίθετα και ακόμα περισσότερο έχουν βελτιώσει πάρα πολύ και τα προϊόντα τους, έχουν πάρει κάποιες πιστοποιήσεις οι οποίες δεν τις είχαν πέρυσι και φέτο ήταν απαραίτητες. Τέλος πάντων, δηλαδή γίνεται μια καλή προσέγγιση, εγώ νομίζω, προς όλο το θέμα. Εμείς αυτή τη στιγμή αναδείξαμε φέτο, προσπαθήσαμε και δεν το κάναμε έτσι, δεν καινοτομήσαμε πάνω σε αυτό. Όλοι οι ξενοδόχοι σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, προσπαθούν να περάσουν το ελληνικό πρωινό ή τους γίνεται, αν θέλετε, ας πούμε, πρέπει να καταλάβουν και έχουν καταλάβει ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα βήματα. Έτσι, εγώ θέλω να σας πω ότι 100 διαφορετικά προϊόντα είναι αυτά τα οποία αποτελούν το κριτικό προϊόν. Και εμείς μιλάμε για δύο πάντα. Κρασί, λάδι. Μάλιστα. 100 διαφορετικά προϊόντα που μπορούν να συμμετέχουν, τα οποία μπορούν να παράγονται εδώ στην Κρήτη. Και σας λέω 30 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, αν σας λέει κάτι αυτό, βάλτε στο μυαλό σας τι καταναλώσεις χρειάζονται. Και αυτό παράλληλα, όπως το λέω και συνεχώς και δεν πάβω να το λέω, είναι ότι αναβαθμίζει και το τουριστικό προϊόν. Μάλιστα. Και αυτό εκεί που λέμε τώρα, ας πούμε, δηλαδή οι τιμές λένε, εντάξει, οι ξενοδοχοί λένε αυτή τη στιγμή ότι οι τιμές μας είναι τα ξενοδοχεία πλήρη, έχουμε αυτό, ποιότητα, αλλά δεν έχουμε καλές τιμές. Τώρα πρέπει να φτάσουμε και στο άλλο. Και οι τιμές να είναι καλύτερες, να μπορούν να μπουν και τα κριτικά προϊόντα, τα οποία έχουν μια ανώτερη ποιότητα, αν θέλετε. Εγώ θέλω να πω το εξής όμως εδώ. Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική, αν θέλετε, ας πούμε, όταν το κράτος δίνει κάποια χρήματα, το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια χρήματα, και το κράτος από την άλλη, πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτά θα έχουν ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα. Και τι θέλω να πω. Ότι για τα ξενοδοχεία τα οποία εφαρμόζουν ένα σύστημα, ας πούμε, προτίμησης κριτικών προϊόντων, οτιδήποτε, να έχουν ένα κριτήριο επιπλέον για να επιδοτηθούν και με μεγαλύτερο ποσοστό, αν θέλετε, αλλά είναι και περισσότερο επιλέξιμα. Είναι αυτονόητα αυτά, τα οποία όμως δυστυχώς δεν εφαρμόζονται σήμερα.